Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα έχουμε ένα έκτακτο βίντεο και μια έκτακτη ενημέρωση, γιατί κανονικά ήταν να δούμε το Anubis Box σήμερα, είχα πει και σε κάποια άτομα ότι θα το δούμε σήμερα, αλλά γιατί γίνεται αυτό το έκτακτο, θα δούμε το επικό loot που σας λέω εδώ και τόσο καιρό από το Epic Loot, ένα επικό loot, τόσο μεγάλο κουτί βλέπετε, εντάξει έχουμε και καλό πακετάρισμα, εύθραυστο παντού και σε κάθε γωνία, βλέπω σε κάθε πλευρά του κουτιού μας έχει το Fragile. Καλό αυτό, πολύ καλό. Να πούμε τώρα εδώ γιατί το κάνουμε έτσι έκτακτα, γιατί θέλω πάντα να σας έχω ενημερούς και το ξέρετε αυτό. Και οι προσφοράς, οι επικές προσφορές που έχει το Epic Loot λίγουν, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό, γιατί το Epic Loot επιτέλους θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Οπότε οι Αθηναίοι ετοιμαστείτε για pop hunting στο μαγαζί και διάφορα event καινούργια που θα έχουν μέσα εκεί. Το Epic Loot θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 1 Οκτώβρη. Και οι προσφορές, η 60% προσφορά σε όλα τα αντικείμενα θα ισχύει μέχρι τις 1 Οκτώβρη. Να πω ότι εδώ σε αντικείμενα είχα προλάβει εγώ κάτι φιγούρες σε κοτομπουκίλια που πήρα που θα τις δούμε. Αυτές τις πήραμε 50% έκπτωση, εδώ και λίγο καιρό όμως την έκανα ακόμη πιο μεγάλη, την πήγε στα 60%. Και ό,τι έχει μέσα το site του Epic Loot, είτε φιγούρες, είτε κούπες, είτε μπρελό, ξέρω εγώ, μπλουζάκια, ό,τι έχει εκτός των Funko Pop και γενικά των Funko αντικειμένων, έχει 60% έκπτωση μέχρι τις 1 Οκτώβρη όμως, προσοχή. Και στα Funko Pop αντικείμενα και γενικά νομίζω αντικείμενα της Funko έχουμε 20% έκπτωση. Δεν είναι αποκλειστικά για την ομάδα μας ή κάτι τέτοιο, έχει πέσει γενικά αυτόματη έκπτωση για όλους. Αυτό το 20% ισχύει για όλους. Έτσι, αυτά. Απλά πρέπει να το προλάβετε γιατί έχετε 3-4 μέρες. Αν κάποιος δεν πρόλαβε να μπει να δει κάτι ή θέλει να πάρει κάνα μπρελόκ, αυτά έχει πολύ καλές τιμές. Τώρα μιλάμε για 60% ένα μπρελοκάκι ή ένα δωράκι που θες να πάρεις, το οποίο να κάνει κάνα δεκάρικο, τώρα να το πάρεις με 4 ευρώ. Καταλαβαίνετε για τι τιμές μιλάμε. Μια ακόμα ενημέρωση που θέλω να κάνω πάνω σε αυτό είναι ότι ό,τι αποστολή γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα αποσταλθεί κανονικά. Παραγγελίες που θα μπουν μετά τις 1 Οκτώβρη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, μετά τις 1 Οκτώβρη τέλος πάντων, δεν θα σταλθούν γιατί θα γίνεται η μεταφορά, αυτό που λέμε ότι θα πάει το Epic Loot στην Αθήνα, θα γίνεται η μεταφορά, θα αργήσουν περίπου κάνα μήνα να γίνουν οι αποστολές τους, να το γνωρίζετε κάποιοι πριν, αν θέλετε να παραγγείλετε κάτι, μπορεί να βρείτε κάτι που σας αρέσει, αλλά αν δεν προλάβετε να το στείλετε, δεν είναι ότι θα το πάρετε, απλά θα καθυστερήσει λίγο γιατί ο φίλος μας θα κάνει τη μεταφορά στην Αθήνα. Γι' αυτό έγινε και όλο αυτό, γιατί αλλάζει γενικά το ύφος του Epic Loot και κάνει και αλλαγή του καταστήματος, γι' αυτό έγινε και εξ αρχής αυτό το 50% και τώρα 60% και 20% σε όλες τις φιγούρες. Να πούμε ότι εντάξει, το 20% στις φιγούρες στο Funko όπως είπαμε, στις άλλες φιγούρες έχει κανονικά 60%. Έχουν μείνει φιγουράκια από Zelda, βλέπω από Vault Boy, από Super Mario και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε αυτό κατευθείαν, είναι τεράστιο και πάρα πολύ βαρύ, αλλά έχει καλό πακετάρισμα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, μιλάμε για πακετάρισμα, έτσι. Ωρε μάγκα μου, βλέπω και φιγούρες και ποπάκια. Α, ναι! Ξέχασα, αυτά τα ξέχασα, αρέσει. Περίμενα και πω Protector. Ήρθανε τα πιο soft pop Protector, εδώ νομίζω καμιά δεκαριά πρέπει να είχα πάρει. 10-20 πόσα είχα πάρει, θα δούμε. Ωραία, αυτά έρχονται έτσι και τυπικά τα συναρμολογούμε μόνοι μας. Οπότε θα το δω και αυτό. Έτσι που έρχονται, εντάξει, μπορεί να αποσταλθούν αρκετά. Θα συναρμολογήσουμε ένα τέτοιο να τα δούμε, αλλά λίγο μετά να δούμε τι παίζει με αυτά και πώς συναρμολογείται, αν είναι εύκολο και όχι. Λοιπόν, εντάξει, πού να ξεκινήσουμε, με τις καλές φιγούρες, τις κοντομπουκυλιά. Κάποια σετάκια από Star Wars, πω. Εντάξει. Σκεφτείτε ότι αυτά τα σετάκια κόστησαν κάπου στα 40 με 45 ευρώ το καθένα. Γιατί όπως είπα είχαμε 50% έκπτωση. Εντάξει, αυτό το σετ είναι ο Yoda με τον R2D2 και έχει και έναν έξτρα Yoda που είναι, τέλος πάντων σαν το φάντασμα Spirit Yoda νομίζω το λέει. Πολύ ωραίες φιγούρες. Ήθελα κοντομπουκίλια φιγούρες και τώρα ήταν η ευκαιρία. Αυτό το set έχει αυτούς τους τρεις. Αυτά θα τα ανοίξουμε ξεχωριστά όμως, δεν θα τα δούμε σήμερα. Προς το παρόν κάνουμε ένα hold, τα ποπάκια θα δούμε σίγουρα σήμερα. Θα τα ανοίξουμε πιο μετά ξεχωριστά σε μια νέα εκπομπή που σκέφτομαι να ξεκινήσω στο κανάλι, που θα έχει να κάνει με φιγούρες και τέτοια. Θα δούμε. Ας το βάλουμε αυτό εδώ να γυρνάει. Το επόμενο είναι πάλι τα ρομποτάκια. Εδώ έχουμε τον R2D2 με τον C3PO, την κλασική. Είχε και το άλλο με τα τρία ρομποτάκια που είχε και τον BB-8 μαζί, αλλά δεν μου άρεσε γιατί ήταν ο καινούργιος ο C3PO με το κόκκινο χέρι. Εδώ είναι ο κλασικός ο C3PO, ιδίως τα κλασικά ρομπότ στην κλασική του στάση. Είμαι λάτρης του κλασικού. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Α, αυτός παίζει να έχει παραπάνω χέρια να κάνει κινήσεις. Παίζει, ναι. Αλλά να ανοίξουμε να τη δούμε. Λογικά έχει παραπάνω χεράκια. Γιατί βλέπω έχει και δύο διαφορετικές κινήσεις. Ωραία, μου αρέσουν αυτές οι φιγούρες που έχουν τέτοιες αναλλαγές. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, μιλάμε για κοτομπουκίγια. Premium φιγούρες και αυτό το set κάπου στα 45, πόσο βγήκε περίπου. Κάπου τόσο είχε βγει μαζί με το 50% έκπτωση.
Και η τελευταία που last but not least, ναι, έρχεται η κλασική Stormtrooper, όχι η First Order, η κλασική παλιή καλή Stormtrooper. Εντάξει, αυτό και είναι πολύ γαμάτο κομμάτι. Εδώ είναι δύο και αυτοί έχουν πολλές στάσεις, αλλάζουν πολλά κομμάτια, μπορείς να τους διαμορφώσεις όπως θες. Αλλάζουν χέρια, τα πόδια νομίζω αλλάζουν, όπλα έχουν άλλα. Νομίζω γίνονται όλα αυτά εδώ κάτω. Τι λες ρε φίλε, φιγουράρες, εντάξει. Οπό. Και όπως είπαμε, αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συγκεκριμένες, γιατί αλλάζουν, έχουν και μπορείς να κάνεις αναλλαγές, επειδή να παίξεις λίγο με τη φιγούρα, με το αγαλματίδιο μάλλον. Τι σκοτομπουκίλια και αυτές. Νομίζω το πιο ακριβούτσικο σετάκι πρέπει να ήταν αυτό κάπου στα 45, ενώ τα άλλα ήταν στα 40 και 35. Νομίζω ότι το πιο ακριβούτσικο σετάκι ήταν αυτό. Αλλά φαίνεται, είναι ένα τούμπανο σετ και μεγάλο. Αυτές ήταν πάνω κάτω οι φιγούρες. Ή τα αγαλματίδια, τέλος πάντων, οι premium φιγούρες. Ή τα premium αγαλματίδια. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε Funko Pop. Καλές οι κοτομπουκίλια, αλλά ακόμα καλύτερα και τα Funko Pop. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό το οποίο ήταν μια τελευταία προσφορά που είπα στο φίλο μου, το Θοδωρή, από το Epic Crew να μου το στείλει. Αυτό το έχει βγάλει στα 25 ευρώ. Έτσι. Και τώρα ένα τέτοιο κομμάτι 25 ευρώ, απλά το χτυπάς. Είναι το έκτο One Slimer. Είναι το Slimer στην ουσία πάνω στο αμάξι. Το έκτο One. Εδώ έχουμε, αυτό ήταν και exclusive στο SDCC του 2016, San Diego Comic Con. Είναι από την καινούργια ταινία του Ghostbusters. Εντάξει, τα παλιά τα μαξάκια έχουν ανέβει νομίζω σε αξία. Το Pop Rights νούμερο 24, Pop Movies τα λέγα παραλίγο. Εντάξει, τώρα τα Ghostbusters δεν είναι και ιδιαίτερα να μαζέψω. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Τα Pop Rights μου αρέσουν πάρα πολύ και έχει πάνω το Slimer σε μεγάλο. Λοιπόν, αυτές οι φιγούρες μπορούν να μπουν κάπου κατά εδώ. Και θα τις δούμε προς το τέλος πάλι όταν δούμε συνολικά το Pop Haul. Και έχουμε τώρα μικρά ποπάκια, τρία πιο μικρά ποπάκια. Α, αυτά έχουν και ξεχωριστό γαμάτο πακετάρισμα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τον Morbius, ένα exclusive στο Marvel Collector Corps. Ωραίο κομμάτι. Εντάξει. Πάρα πολύ όμως. Εδώ έχουμε και το Zombie Morbius. Θα τον πάρω και το Zombie Morbius κάποια στιγμή. Τι λες τώρα, και οι δυο είναι γαμάτι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι τώρα προς το πάμε με αυτό. Αυτό είναι το Pop Marvel νούμερο 104. Ωραίο κομμάτι και αυτός. Συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι κι εγώ καλά-καλά τι είχα πάρει εντάξει. Α, αυτός ήταν ένας Aquaman. Έτσι, ένας μπλε Aquaman. Ένα περίεργο exclusive. Πολύ καλό πακετάρισμα, μπράβο, αυτό ήταν πακετάρισμα, εντάξει, να μην τζαλακωθεί κάτι. Τι λες εσύ, αυτός είναι πολύ όμορφος τελικά. Δεν το περίμενα, φαινόταν αλλιώς, από κοντά είναι πολύ πιο όμορφος. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ. Αυτός τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν exclusive, αλλά είναι πολύ ωραίο κομμάτι ρε εσύ. Εντάξει, δεν είναι glow in the dark, απλά έτσι είναι μπλε. Φάσιστα να αρχίσει να λάμπει στο σκοτάδι, ξέρεις τι γίνεται. Και το τελευταίο κομμάτι που πήραμε, αυτό ποιο ήταν, α, είμαι η Melinda May. Εντάξει, την αγαπάω τη Melinda May. Agents of Shield, όσοι δεν έχετε δει τη σειρά, δείτε τι. Ειδικά η πρώτη κύκλη. Τώρα το τελευταίο κύκλο δεν ήταν ο καλύτερο, αλλά η πρώτη κύκλη είναι κορυφή. Δείχνει έτσι ένα ωραίο κομμάτι ιστορίας για τους Inhumans. Ακόμα ένα γαμάτο παγετάρισμα. Εντάξει, και οι φιγούρες ήρθαν σε κορυφαία κατάσταση. Τι λες τώρα, πίσω έχει φωτογραφία της Melinda May. Εντάξει. Agent May, Agent May, το Pop Marvel νούμερο 88 από τους Agents of S.H.I.E.L.D. την σειρά και πίσω έχει τη φωτογραφία της May. Εντάξει, πανέμορφη May, είναι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, νομίζω αυτά είχαμε μέσα, οπότε ας αφήσουμε το κουτί στην άκρη, το τεράστιο κουτί και ας δούμε τι πήραμε. Α, να δοκιμάσουμε το Pop Protector πριν να ανοίξουμε τα παπάκια, να δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν... Τώρα, επειδή και εγώ είναι η πρώτη φορά που τα βλέπω αυτά, δείτε το και εσείς μαζί μου. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει κάποιο και πει πώς γίνεται, κάπως έτσι. Α, βασικά δεν πρέπει να είναι κάτι δύσκολο, κατευθείαν πρέπει να γίνεται. Ναι, γίνεται κατευθείαν. Απλά το πατάς και μπαίνει. Και βάζεις μέσα το ποπάκι σου. Για να το βάλουμε και μέσα να δούμε για τον λόγο του αληθές. Τσακ, έτοιμο. Έχεις ένα ποπάκι προστατευμένο σε soft protector. Το οποίο βλέπω είναι αρκετά καλό. Βλέπω και οι γωνίες του δεν πατιούνται. Δηλαδή και να πέσει, δεν νομίζω να χτυπήσει να πάθει κάτι. Όχι, για 2 ευρώ έχεις μια πολύ καλή προστασία. Νομίζω ότι βγαίνει και ακόμη πιο φθηνό. Γιατί και αυτό πρέπει να έχει πάρει έκπτωση. Τουλάχιστον στο Epic και αυτά τα έχει βάλει σε έκπτωση. Γενικά σε ό,τι αντικείμενο Funko έχει. Οπότε και αυτά παίρνουν έκπτωση τα soft protectors. Οπότε παίζει να βγαίνει κάτω από 2 ευρώ το κομμάτι. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα αν έχει ένα κομμάτι των 1000 ευρώ, πάρε ένα Pop Stax. Αλλά το Pop Stax κάνει όσο κάνει και ένα ποπάκι. Έτσι μπορεί να το βρει 12, 13 και 15 ευρώ ακόμα. Εκεί είναι πιο σκληροπλαστικό, εκεί είναι που δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά και εδώ ακόμα για πιο light κομμάτι και κάποια τσέσει και αυτά,
νομίζω ότι μπαίνει μια χαρά κανονικά αυτό. Με 2 ευρώ το κομμάτι προστατεύει αρκετά καλά. Και κάθεται και καλά, γιατί βλέπω τώρα κάποια άλλα που έχω δεν κάθεται και πολύ ισχυρά. Είναι λίγο στραβά, ξέρω εγώ. Αυτό κάθεται πένα. Δείτε το κι εσείς λίγο πώς κάθεται. Εντάξει, σχεδόν δεν φαίνεται ότι έχει τέτοιο πράγμα. Είναι αρκετά λεπτό και ωραίο. Και οι γωνίες του μου άρεσαν γιατί δεν πατιούνται εύκολα. Όχι απλώς δεν πατιούνται εύκολα, δύσκολα. Ειδικά αυτές οι δύο γωνίες είναι οι πιο σπουδαίες γωνίες. Νομίζω αυτό είναι για μπροστά. Θα το δούμε. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτά λοιπόν πήραμε. Πάμε να ανοίξουμε τα παπάκια λίγο, να δούμε λίγο καλύτερο τη λεπτομέρειά τους και τη δουλειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν και μαζέψαμε και λίγο το πλάνο έτσι να φαίνονται λίγο πιο όμορφα οι φιγούρες και τα σχετικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον Morbius, ο οποίος είναι ένα πολύ όμορφο παπάκι. Είναι διαφορετικός, εντάξει, αγαπημένος κακός του Spider-Man αυτός. Ωραίο κομμάτι, θέλω και τον Zombie Morbius, αν τον πάρουμε και αυτόν. Ο επόμενος μου φαίνεται θα είναι εκείνος, για να είναι και οι δύο κλειστοί. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής μετά θα έχω ό,τι ποπάκι έχει βγει από Marvel Collector Corps. Αυτός νομίζω μου λείπαν, αυτοί οι δύο. Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να μου ξεφεύγει κανένα. Λοιπόν, όχι, αυτός πολύ ωραίο κομμάτι, η Melinda May, η οποία είναι πανέμορφη, η Agent May. Εντάξει. Αυτή έχει πολύ βαρύ κεφάλι λόγω μαλλιού. Εντάξει, είναι ένα bobblehead γυναικείο, bobblehead το οποίο τα γυναικεία παπάκια, όπως έχω πει, έχουν πιο μικρό σώμα και έχουν και τη βάση να στηρίζονται γιατί έχουν και μικρά πόδια. Αλλά αυτήν στο κεφάλι είναι πάρα πολύ βαρύ, δεν κάθεται. Μια δεύτερη μπροστά, μια πίσω. Εντάξει. Πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη Melinda May. Όχι, έχει πολύ βαρύ κεφάλι, έχει όντως πολύ βαρύ κεφάλι. Εντάξει, γυρνάει και αυτή επειδή πιάνεται μόνο στο ένα πόδι, δεν έχει και στα δύο πόδια. Α, νομίζω κάπως έτσι. Πολύ ωραία και η στάση που έχει έτσι που είναι μαγκάκι να πούμε αντράκι μέσα στην ταινία. Τούμπανο, μπράβο και αυτή πάρα πολύ όμορφη. Και ο Aquaman ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν περίμενα να είναι τόσο όμορφος από κοντά. Δεν ξέρω, λίγο περίεργο έλεγα αυτό το χρώμα. Τελικά είναι γαμάτος. Κοιτάξτε τον εδώ. Πολύ ωραίο κομμάτι και τα τατουάζ και όλα έχει αυτή, αυτό το χρώμα. Το ανοιχτό γαλάζιο, ας πούμε, ανοιχτό μπλε. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, μεταξύ δεν έχω ακόμα τον κανονικό, τον Aquaman και πήρα αυτόν. Έχει βγει και σε πατίνα έκδοση, έτσι σαν άγαλμα που είναι χρυσός κάπως. Ή διαβρωμένο κάπως, έχει βγει και σε απλή έκδοση. Αυτό είναι από το παλιό, από τον Batman εναντίον Superman. Αυτό το μεταξύ ποιο είναι, Pop Heroes νούμερο 87. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε πριν ή όχι. Λοιπόν, και μετά το γαμάτο Pop Rides, ένα από τα πιο όμορφα Pop Rides που έχω δει. Είναι τελικά πανέμορφο. Εντάξει, Ghostbusters είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παλιά δεν μπήκαν στο τρυπάκι να τα μαζέψω γιατί έχουν ανέβει αρκετά. Ειδικά τα παλιά τα Pop Rides, αλλά εντάξει. Αυτός βλέπουμε γράφει μπροστά Ecto One. Τα μάξι του είναι, έχει πάρα πολύ, σαν πολύ καλό ρέπλικα. Δεν θυμίζει ότι είναι Funko Pop τα μάξι, εννοείται. Μας γράφει και πάνω Danger, έχει γράμματα και αυτά. Εδώ κοιτάξτε. Πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και το σήμα των Ghostbusters. Απαγορεύονται τα φαντάσματα. Caution. Προσοχή. Και από εδώ μεριά Danger και τα σχετικά. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και ο Slimer έχει πάρα πολύ πλάκα. Εντάξει, ο Slimer είναι γαμάτο κομμάτι γιατί ξεφεύγει. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα γυρίσει. Θα γυρίσει βασικά. Εντάξει, γυρνάει. Ο Slimer. Κοιτάξτε να δείτε πώς είναι ο Slimer. Ξεφεύγει, δεν είναι ένα απλό ποπάκι. Κοιτάξτε εδώ είναι γαμάτος, δεν έχει πόδια. Οι τρύπες είναι κάτω εδώ στο κορμό του. Εντάξει, λογικό να μην έχει πόδια. Τώρα δεν το φανταζόμουν κάπως έτσι. Φανταζόμουν να είναι λίγο πιο ψηλός έτσι να πηγαίνει όπως ήταν το slime να συνεχίζει. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτός. Και κάθεται πάνω. Το κακό είναι ότι εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον άλλον. Γιατί οι εσοχές και οι εξοχές που έχει εδώ πέρα είναι υπολογισμένες για αυτόν εδώ. Διαφορετικά είναι ένα πάρα πολύ γαμάτο κομμάτι. Αυτό και σκέτο κάπου να το βάλεις, έχεις έτσι ένα slime. Και το αμαξάκι σκέτο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, αυτά παιδιά και στο σημερινό Pop Haul. Εντάξει, πήραμε και τα Protectors. Αυτός πώς θα ξαναμπεί εδώ, ξαναμπήκε εύκολα. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Αυτά λοιπόν, παιδάκια. Οπότε πήραμε και πόσα ήταν, 10 Protectors. Οπότε έχουμε 10 Protectors σε αυτό το Pop Haul. Αυτά τα 4 γαμάτα ποπάκια. Το Protector το είδατε ότι μπήκε σχετικά. Μπήκε βασικά αρκετά εύκολα, όχι σχετικά. Απλά το πιέζεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, βάζεις το ποπάκι μέσα και μπήκε. Και μπαίνει πάρα πολύ ωραία, κάθε πολύ καλά, βλέπετε το άνοιξα με το Protector μαζί. Και είναι αυτά εδώ, οπότε και 20 τέτοια και 30 να πάρεις νομίζω δεν πιάνουν ιδιαίτερο χώρο. Δεν ξέρω αν μπορούν και σε φάκελο για να γλιτώσουμε κάποια μεταφορικά.
Αυτά. Εντάξει, το πάει πανέμορφο και αυτές οι τρεις φιγούρες είναι κορυφή. Αυτές περιμένω πώς και πώς θα έρθει η ώρα να τις ανοίξουμε. Θα αργήσουμε λιγάκι γιατί, όπως είπα, ετοιμάζω μια νέα εκπομπή στο κανάλι που θα ασχοληθούμε κυρίως με φιγούρες και τέτοια σε εκείνη την εκπομπή. Οπότε θα τις αργήσουμε λίγο αυτές, αλλά να ξέρετε ότι θα δείτε σίγουρα αυτές τις τρεις γαμάτες κοτομπουκίγια και άλλες πολλές από κοτομπουκίγια και τα σχετικά. Αυτά, παιδάκια, όπως είπα, προλάβετε το 60% που έχει το Epic Loot, τρέχει μέχρι τις 1 Οκτώβρη και, όπως είπαμε, ό,τι αγορά μπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα αποσταλθεί κανονικά. Ό,τι αγορά μπει από 1 Οκτώβρη και μετά θα αργήσει λιγάκι γιατί θα γίνεται μεταφορά. Κατεβαίνει ο φίλος Epic Loot στην Αθήνα, οπότε Αθηναίοι, ετοιμαστείτε για pop hunting και διάφορα event που θα κάνει μέσα το μαγαζί. Αυτά, παιδάκια, μην χάσετε το 60% και το 20% στα Funko Pop και το 60% σε ό,τι αντικείμενο έχει μείνει geek αντικείμενα, κυρίως και της pop κουλτούρας. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, ή unboxing, ή το ότι σχετίζεται με τα Funko Pop, συνδρομητικά κουτιά, παιχνιδάκια που παίζουμε, τα live talk show που κάνουμε κάθε Τετάρτη στις 11 μετά τις 11 το βράδυ και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.